Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Είναι το δελτίο ειδήσεων του Omnia TV. Για 30η ημέρα σήμερα συνεχίζεται η απεργία των εργαζομένων στη Χαλιβουργία Ελλάδος. Η απεργία κηρύχθηκε από το Σωματείο Εργαζομένων της Χαλιβουργίας Ελλάδος στον Ασπρόπυργο τη Δευτέρα, 31 Οκτωβρίου, ύστερα από το πρώτο κύμα απολύσεων 19 εργαζομένων κατόπιν της άρνησης του Σωματείου να υπογράψει σύμβαση πεντάωρης εργασίας με αντίστοιχη περικοπή μισθού υπό τον εκβιασμό μαζικών απολύσεων λόγω μείωσης των πωλήσεων. Τις πρώτες 19 απολύσεις ακολούθησαν άλλες 15 την 1η Νοεμβρίου. Οι απεργοί απαιτούν την επιστροφή των 34 απολυμένων εργατών χωρίς να γίνει καμιά μείωση στους μισθούς. Σημειώνεται ότι η Χαλιβουργία Ελλάδος έχει καταγγελθεί με συγκεκριμένα στοιχεία στην Επιτροπή Ανταγωνισμού για πρακτικές καρτέλ μαζί με τη Σιδενόρ και τη Χαλιβουργική. Οι τρεις εταιρείες είχαν συμπράξει για να προκαλέσουν τεχνητή άνοδο στις τιμές οικοδομικού χάλιβα. Η διοίκηση του δημοσιογραφικού οργανισμού Λαμπράκη ανακοίνωσε στους εργαζομένους ότι προχωρεί σε περιορισμό των αποδοχών τους κατά 20% με ελάχιστο ύψος μισθού μετά τις περικοπές 1.200 ευρώ μεικτά για 2 έτη. Σε παρόμοια συμφωνία είχε προχωρήσει και παλιότερα ο Σταύρος Ψυχάρης, η οποία όμως αθετήθηκε παταγωδώς καθώς οι απολύσεις αποτελούν καθημερινότητα στον εκδοτικό όμιλο παρά την προηγηθήσα μείωση μισθών. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση της Εργασιακής Επιτροπής του ΔΟΛ, 3 χρόνια τώρα σταδιακά και μεθοδευμένα η διοίκηση του ΔΟΛ, μη τηρώντας καμία της υπόσχεση, άφησε τους οικονομικούς της Γενίτσαρους, εντός εισαγωγικών, με διατεταγμένη υπηρεσία να μακελέψουν το 40% του ανθρώπινου δυναμικού στη συντριπτική πλειοψηφία τους διοικητικών υπαλλήλων, κλητήρων, καθαριστριών κλπ. Παράφρον και συνεπώς ποινικά ανεύθυνος κρίθηκε από τους ψυχιάτρους που όρισε η νορβηγική δικαιοσύνη ο Anders Behring Breivik, ο οποίος σκότωσε εν ψυχρό 77 άτομα τον περασμένο Ιούλιο στο νησί Ουτόγια στη Φιλανδία. Οι εισαγγελείς δήλωσαν ότι η ψυχιατρική γνωμάτευση ίσως σημαίνει ότι ο Breivik δεν μπορεί να οδηγηθεί στη φυλακή. Αν το τελικό συμπέρασμα είναι ότι ο Behring Breivik ήταν ανεύθυνος, θα ζητήσουμε από το δικαστήριο στο τέλος της δίκης να υποβληθεί σε υποχρεωτική ψυχιατρική θεραπεία, δήλωσε από την πλευρά της η εισαγγελέας, διευκρινίζοντας ότι η θεραπεία αυτή μπορεί να είναι ισόβια. Οργανωμένη ομάδα Ιρανών φιλοκαθεστωτικών εισέβαλε σήμερα στη Βρετανική Πρεσβεία στην Τεχεράνη, ενέργεια που προκάλεσε νέα ένταση στις ήδη οξυμένες σχέσεις Ιράν-Βρετανίας. Οι εισβολείς φώναζαν γενικά αντιδυτικά συνθήματα όπως θάνατος στην Αμερική, θάνατος στην Αγγλία και θάνατος στο Ισραήλ. Η κρατική τηλεόραση του Ιράν ανέφερε ότι ο φοιτητής βρήκε απόρριτα κατασκοπευτικά έγγραφα στην πρεσβεία. Ωστόσο, η αστυνομία απομάκρυνε τους διαδηλωτές εντός εισαγωγικών από τον χώρο. Ο Υπουργός Εξωτερικών της Βρετανίας δήλωσε ανακουφισμένος αλλά και ότι η κυβέρνηση του Ιράν είναι υπεύθυνη για το συμβάν. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Ιράν αποφάσισε πρόσφατα να υποβαθμίσει τις διπλωματικές σχέσεις του με τη Βρετανία, απελάβνοντας τον Βρετανό πρέσβη ως απάντηση στις κυρώσεις που επιβάλλει η Δύση στο Ιράν για το πυρηνικό του πρόγραμμα. Δεύτερη ημέρα των βουλευτικών εκλογών στην Αίγυπτο σήμερα, με την προσέλευση ψηφοφόρων να χαρακτηρίζεται πολύ μεγάλη παρά τα προβλήματα στη διαδικασία. Πολλοί ωστόσο από τους ανθρώπους που συμμετέχουν ενεργά στο κίνημα εκδημοκρατισμού της χώρας μποϊκοτάρουν τις εκλογές. Χαρακτηριστικά σε συνέντευξή του στο Al Jazeera, Αιγύπτιος blogger είπε: «Δεν συμμετέχω επειδή θεωρώ ότι είναι τσίρκο. Δεν μπορείς να έχεις καθαρές εκλογές», συνέχισε, «όταν η αστυνομία, χωρίς να έχει αναμορφωθεί, έχει την ευθύνη της ασφάλειας των καλπών». Ο Γενικός Συνήγορος του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου γνωμοδότησε ότι οι λειτουργίες που εκτελεί ένα πρόγραμμα υπολογιστή δεν μπορεί να προστατεύονται ως πνευματική ιδιοκτησία. Η υπόθεση που εκδικάζεται αφορά καταγγελία της Αμερικανικής Εταιρείας Λογισμικού SAS, η οποία κατηγορεί την Βρετανική Εταιρεία World Programming επειδή αναπαρήγαγε λειτουργίες από το λογισμικό της πρώτης, χωρίς να έχει πρόσβαση στον πηγαίο κώδικα του. Στις ΗΠΑ ήδη καταχωρούνται διπλώματα ευρεσιτεχνίας, οι λεγόμενες πατέντες, εδώ και δεκαετίες για απλές λειτουργίες προγραμμάτων, όπως η κίνηση του κέρσορα στην οθόνη, τα κουμπιά κλεισίματος των παραθύρων και άλλα. Στην Ευρώπη, ωστόσο, δεν υπάρχει ενιαίο πλαίσιο για εξασφάλιση πατεντών λογισμικού.
Αυτές ήταν οι ειδήσεις του Όμνια TV. Ακολουθεί το δελτίο ψηφιακών δικαιωμάτων από το Δίκτυο για την Ψηφιακή Απελευθέρωση. Σας ευχαριστούμε που ήμασταν μαζί σας. Καλό σας βράδυ. Καλώς ήρθατε στο Δελτίο Ψηφιακών Δικαιωμάτων της 26 Νοεμβρίου 2011. Μια εκπομπή σχολιασμού και σκοπτικής διάθεσης για τα ψηφιακά δικαιώματα στην Ελλάδα και στον κόσμο. Η εκπομπή αυτή είναι μια παραγωγή του Δικτύου για την Ψηφιακή Απελευθέρωση, DLNGR, All Rights Reversed. Είμαι η Μαρία. Και εγώ είμαι ο Θανάσης. Για τα επόμενα λεπτά θα ενημερωθείτε για το Top 10 των σημαντικότερων εξελίξεων στον χώρο. Στο νούμερο 10. Πρόστιμο μάλλον θα αναγκαστεί να καταβάλει το Facebook σε Αυστραλό φοιτητή νομικής επειδή κρατούσε δεδομένα που υποτίθεται πως αυτός είχε διαγράψει. Δηλαδή τώρα πρέπει να σβήσω όλες τις γυμνές φωτογραφίες που έχω μαζέψει από το Facebook ή θα πληρώσω κι εγώ πρόστιμο? Ο ανώμαλος τελείως έχει καταντήσει πια. Στο νούμερο 9. Γίνε και εσύ συμπαραγωγός στο νέο ντοκιμαντέρ του Χατζηστεφάνου Κικητίδη. Οι δημιουργοί του Ντεπτόκραση, του ντοκιμαντέρ που είδαν τουλάχιστον 2 εκατομμύρια άνθρωποι, επιστρέφουν με μια νέα παραγωγή. Η Καταστρόικα αναζητά τις συνέπειες από την ολοκληρωτική εκποίηση μιας χώρας. Εξετάζοντας παραδείγματα ιδιωτικοποιήσεων και απορρίθμισης στις πιο ανεπτυγμένες χώρες της Δύσης, προσπαθεί να προβλέψει τι θα συμβεί αν το ίδιο μοντέλο εφαρμοστεί σε μια χώρα υπό καθεστώς επιτήρησης. Παραγωγός του ντοκιμαντέρ, όπως και στον Ντεπτόκραση, μπορεί να γίνει ο καθένας μας. Για περισσότερες πληροφορίες, στο site του ντοκιμαντέρ www.katastroika.com. Θανάση, πραγματοποιείτε το όνειρό μου. Επιτέλους, θα γίνω παραγωγός κινηματογράφου. Σονάρα. Yeah. Στο νούμερο 8. Το ανώτατο δικαστήριο του Ηνωμένου Βασιλείου αποφάσισε να στείλει τον Τζουλιάν Ασάντζ της γνωστής ιστοσελίδας Wikileaks στη Σουηδία για να δικαστεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται εκεί για σεξουαλική παρενόχληση. Πολύ βολικό, Θανάση. Κοίταξε, Μαρία, αν τα πράγματα δεν πάνε όπως τα θέλω εγώ σε αυτή την εκπομπή, να ξέρω ότι θα σε κατηγορήσω για σεξουαλική παρενόχληση. Τι, παρενόχληση για μια φορά που σου πιάσα τον κόλο. Σαν γκόμενα κάνεις, ρε Θανάση. Στο νούμερο 7. Λόγω υψηλού κόστους αναβάθμισης του λογισμικού της Microsoft, τα δημόσια σχολεία στην Πορτογαλία αποφάσισαν να στραφούν προς το ανοιχτό λογισμικό. Και ξέρεις, Μαρία, έτσι, για την Ελλάδα, δεν ξέρεις τι έμαθα. Τι? Σε ένα σχολείο στη Νέα Σμύρνη φέραν έναν υπολογιστή. Ναι, πάντως πέρα από την πλάκα υπάρχουν οι λύσεις για τον εξοπλισμό των σχολείων με υπολογιστές. Απλά είμαστε πολλά χρόνια πίσω, ακόμη και από την Πορτογαλία. Στο νούμερο 6, οι ανώνυμους, γνωστές ομάδες κυβερνοακτιβιστών, έριξαν ένα δίκτυο από site παιδικής πορνογραφίας. Να τους στείλουμε και ένα mail, Μαρία, για να ρίξουν και το κανάλι της Βουλής, αφού πρόκειται για κακοποίηση ζώων εκεί μέσα. Στο νούμερο 5, ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της δημοπρασίας του κράτους για την πώληση των δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στις ζώνες των 900 και 1800 MHz. Αυτό σημαίνει ότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα για το ποιος αγόρασε το ραδιόφασμα, δηλαδή τις συχνότητες πάνω στις οποίες παίζει το ράδιο, η τηλεόραση, το κινητό μας. And the winner is Vodafone. Το DLN υποστηρίζει την απόδοση ενός μέρου του ραδιοφάσματος για ελεύθερη κοινωνική χρήση. Μέσα στις επόμενες εβδομάδες οργανώνεται μια δημόσια συζήτηση για το σκοπό αυτό. Περισσότερες πληροφορίες στο dln.gr. Στο νούμερο 4, το EFF, η μεγαλύτερη οργάνωση παγκοσμίως για τα ψηφιακά δικαιώματα, αλλά και ένα δίκτυο από άλλες οργανώσεις, ξεκινούν μια καμπάνια παρακίνησης των πολιτών να εναντιωθούν στο νέο νομοσχέδιο που προωθεί το Κογκρέσο.
Το νομοσχέδιο αυτό, το ΣΟΠΑ που λέγαμε την προηγούμενη εβδομάδα, Θανάση, όχι, μην πεις τίποτα ΣΟΠΑ, προβλέπει μια μαύρη λίστα αποκλεισμού ιστοσελίδων, οι οποίες κατηγορούνται ότι παραβιάζουν πνευματικά δικαιώματα. Στο νούμερο 3, με δικαστικό βούλευμα, το Συμβούλιο Πλημμυωδικών Ηλίας απορρίπτει την εφαρμογή της περιτύπου νομοθεσίας στα blogs. Κατόπιν μήνυσης για συκοφαντική δυσφήμιση, το Συμβούλιο αρνήθηκε να θεωρήσει τα blog ως επιχείρηση που σκοπό έχει την πληροφόρηση. Η απόφαση αυτή σημαίνει ότι οι blogger δεν θα υπάγονται στους συγκεκριμένους περιορισμούς της έκφρασης που ισχύουν για τον τύπο. Δηλαδή τώρα μπορώ να πω ότι θέλω και για όποιον θέλω. Ρε σπίτια που θα κλείσουν. Ρουφιάνε, χλαπάτσα. Στο νούμερο 2, The Darknet Project. Δηλαδή, ακτιβιστές του ίντερνετ ανά τον κόσμο ενώθηκαν με κοινό όνειρο τη δημιουργία ενός εναλλακτικού παγκόσμιου ιστού, δηλαδή ενός άλλου ίντερνετ, ελεύθερο από πάσης φύσης ελέγχους και καταστολή. Κάτσε ρε Μαρία, τόσο κόπο που κάναμε να μάθουμε το ίντερνετ, τώρα θα μας φορτώσουν κι άλλο ίντερνετ. Σκάσε πια, δεν ξέρεις να ονειρεύεσαι. Στο νούμερο 1, συγκροτήθηκε πρωτοβουλία πολιτών που διεκδικεί την απελευθέρωση του αρχείου της ΕΡΤ. Δηλαδή διεκδικεί, μετά από την ψηφιοποίηση όλου του οπτικοακουστικού υλικού που πραγματοποιείται αυτή τη στιγμή από την ΕΡΤ, το υλικό αυτό να διατεθεί με άδειες copyleft, έτσι ώστε να μπορεί ο καθένας μας να αποθηκεύει, να τροποποιεί και να επαναδιανύμει το υλικό αυτό. Εξάλλου, είναι πολιτισμική κληρονομιά όλων μας. Πληροφορίες στο setitfree.gr. Μαρία. Σου μυρίζει τη ρινινή. Τι? Σου μυρίζει τη ρινινή. Τι τη ρινινή? Απελευθέρωση του αρχείου της ΕΡΤ. Τη ρινινή. Τη ρινινή.